Καλησπέρα, Αλέξανδρος Λιζάρδος από Earth News. Η πρώτη ερώτηση είναι για τον Γιώργο Λάνθιμο. Εδώ πρώτη σειρά, από την άλλη. Γεια σου. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην ματιά σου είναι το πώς ο θάνατος έχει μία δόση πάθους και το πάθος εμποτίζεται από θάνατο. Έτσι λοιπόν ο ερωτισμός που υπάρχει μέσα σε αυτή την ταινία με κάνει να σκεφτώ το πώς καταφέρνεις να βρεις στον θάνατο το στοιχείο του ερωτισμού και να το αποδώσεις κινηματογραφικά. Και αν μπορείς να απαντήσεις και να κάνω την επόμενη ερώτηση μετά στην αίμα ή ταυτόχρονα ό,τι προτιμάτε. Δεν να απαντήσω γιατί δεν έχω ιδέα πώς να απαντήσω. αυτές οι σκέψεις δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μου όταν δημιουργώ κάτι, όταν σκέφτομαι κάτι. Είναι πάρα πολύ ενστικτόδης ο τρόπος που σκέφτομαι τα πράγματα. Όντως, αν προσπαθήσω να σκεφτώ, νιώθω ότι όντως έχουν πάρα πολύ σχέση ο θάνατος, η ζωή, ο έρωτας, το σεξ. Δηλαδή, το ένα κάπως έρχεται από το άλλο, είναι μία συνέχεια. Απλά δεν ξέρω πώς, δεν το σκέφτομαι συνειδητά, δηλαδή, πώς αυτά εισέρχονται στο έργο μου. Αλλά νομίζω ότι ο όλος ο σκοπός του να δημιουργήσει αυτά τα έργα είναι αυτός, ότι μετά κάποιος το βλέπει και κάνει αυτές τις σκέψεις και τους συνειρμούς και μπορεί ο καθένας με το δικό του τρόπο να καταλάβει και να νιώσει πράγματα. Και εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πω δηλαδή τέτοια πράγματα από μόνος μου για κάτι που έχω δημιουργήσει. Cannibalism, passion and death are under the same umbrella. Should I ask if they can be also in real life? That's the first part of my question. And my second one has to do, if you're afraid of real passions in life and death on the other side. Thank you so much for the wonderful performance and for being here. Thank you very much. Am I afraid of passions? Yes. That's the second part of the question. Okay, wait, hold on. So first part is? If cannibalism, passion and death can be under the same umbrella in real life. Cannibalism. Cannibalism, death and passion can be under the same umbrella. Yes. In real life. In fact, I would say they can't not be under the same umbrella. And the second part has to do with passion and death. What are your thoughts on them? Are you afraid of the real big passion in your life and death on the other side? Yes, I am often afraid of real big passion in my life. But I'm working on it. And then death, I am not afraid of death, no. I am afraid of dying. But death itself, I don't feel afraid of, strangely. Thank you.